Ε, κύριε Προσδόκου, νομίζω ότι και από την, ε, το βίντεο το οποίο βάλατε, το δημοψήφισμα είχε συγκεκριμένο ε, νόημα και το φαίνεται και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας αμέσως μετά την επιστροφή του. Δηλαδή το ερώτημα ήταν αν θα υπάρξει συμφωνία και τι είδου συμφωνία. Δηλαδή δώσαμε μια μεγάλη μάχη την περίοδο εκείνη και αποδεικνύεται αυτό ότι δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση το γές σε όλα, το γεσμέν, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση, δεχόταν τα πάντα. Ε, εγώ θέλω να σας θυμίσω και, την, ε, και ότι έχουν πει τότε επιφανή πρόσωπα του οικονομικού επιτελείου για το τι συμφωνίες είχαν γίνει και πού οδηγούσαν αυτές οι συμφωνίες με τα πλεονάσματα. Και ε, θέλω να σας ε, θυμίσω επίσης ότι... Αυτό το οποίο υπόθηκε τότε ε, είναι και προφητικό. Δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ο μονόδρομο των μνημονίων και τη λιτότητα. Ναι, αλλά τι απαντάτε και... σε σας... όσου, κύριε Ρίγα, ε, κάνουν μια πολύ ξεκάθαρη κριτική και λένε ότι μετατρέψατε το όχι σε ένα. Κύριε Βουσδού, ε, ε, και στη δική σα εκπομπή το έχω πει επανειλημμένα. Ε, και νομίζω και τώρα γίνεται ξεκάθαρο. Δηλαδή, το όχι ήταν απέναντι στη συμφωνία την οποία θέλαν και είχαν υλοποιούσαν οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενε κυβερνήσει θέλαν να υλοποιήσουν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Και βεβαίω ήταν ξεκάθαρο και το μήνυμα. Λέω λοιπόν ότι δώσαμε τη μάχη, η οποία ήταν δύσκολη και έγινε και μια δύσκολη συμφωνία. Αλλά το κέρδο ήταν σε σχέση με τα προηγούμενα πολύ μεγαλύτερο. Και επίση, ο μονόδρομο των μνημονίων που είπε και ο Πρωθυπουργό τη χώρα τότε, ότι πρέπει η Ευρώπη να είναι η Ευρώπη τη αλληλεγγύη και τη δημοκρατία, φαίνεται σήμερα. Ήταν προφητικό. Μια Ευρώπη η οποία έχει καταντήσει με τις μεθόδους και τις επιλογές οι οποίες έχουν γίνει να έχει αυτή την κατάσταση της αποσύνθεσης με όσα συνέβηκαν με τον Brexit, με ηγέτες Ευρωπαίους οι οποίες δεν στάθηκαν στο ύψος τους όλη την προηγούμενη περίοδο αλλά υλοποιούσαν πολιτικές οι οποίες στήριζε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πολιτικές οι οποίες είχαν να κάνουν με τη λιτότητα, με την στήριξη του τραπεζικού συστήματος και του χρηματοπιστωτικού, yeah. με επιλογές καταστροφής του κοινωνικού κράτους και με επιλογές οι οποίες ήταν αποφάσει και αποφάσει έξω από δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρώπη το πληρώνουμε σήμερα. Και νομίζω ότι ε, οι προσπάθειε οι οποίε γίνονται με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το τοπίο δεν είναι ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αλλάξει και να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην Ευρώπη. Τότε γιατί όπου... έφυγαν όμως κύριε Ρίγα, πάρα πολλοί σύντροφοί σα, και όχι απλά έφυγαν, δημιούργησαν και άλλε, άλλα κόμματα, ο Παναγιώτη Λαφαζάνη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι. Λένε ότι εμεί δεν αλλάξαμε θέση. Αυτά που λέγαμε συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε και σίγουρα εμεί είμαστε εκφραστέ του όχι, που ο ΣΥΡΙΖΑ, ο νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μετέτρεψε σε ναι, γιατί την κριτική τη δέχεστε κυρίω από εκεί. Κανένα, κανένα πρόβλημα, εγώ ε, και θα κρυθούν από το ελληνικό λαό. Απαντάω λοιπόν σε αυτό ότι όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε και, τα, και, οι, και οι πολιτικοί συσχετισμοί που έχουν ε, δημιουργηθεί πρέπει να δώσουν σχέδιο το οποίο θα οδηγούσε τη χώρα έξω από την κρίση. Σχέδιο βιώσιμο, όχι σχέδιο καταστροφικό. Δεν έχουν απαντήσει μέχρι σήμερα σε κανένα σχέδιο. Δεν έχουν δώσει δηλαδή προοπτική σχεδίου. Και δεύτερον, θα σα έλεγα ότι α αναλογιστούν. Ε, ο το σκοπό του είναι να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερή παρένθεση. Δηλαδή, παίζουν το παιχνίδι του συστήματο όλου, του πολιτικού, του μηντιακού και του συστήματο των τραπεζών, ώστε να ξαναεπανέλθει αυτό το σύστημα το οποίο όλα τα χρόνια δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Κύριε Τσιάρα, πριν έρθω σε εσά, επειδή κύριε Ρίγα αναφερθήκατε σε ένα βιώσιμο. Ε, σχέδιο και αν το έχουν να το δώσουν όσοι το έχουν. Είναι βιώσιμο το πλαν B το οποίο αποκαλύπτει ο Γκάλμπρες ότι Galbraith. είχατε στα συρτάρια σας την άνοιξη του 2015. Κυρία Μπουσντούκ, έχουν απαντηθεί. Κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένε φορέ έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Δεν υπήρχε ούτε σκλάβο ούτε οτιδήποτε άλλο εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν διάφορα. Τα αφήστε, κυρία Τσάρα, την αγανακτή σα. Απαντήστε εσεί. και δεν αγανακτήσετε τον δηλαδή, μου. Διότι αυτά απαντήστε πλέον απαντήστε έχουν νέα δει νέα δημο... το φω τη δημοσιότητα. Απαντήστε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Α απαντήσω. Κάντε την εξεταστική ναι. για να δούμε γιατί η χώρα έφτασε εδώ. Προχωρήστε την και θα τα βρούμε. Και εσεί σταματήστε αυτή τη στιγμή να είσαστε να πλειοδοτείτε υπέρ τη συνέχιση τη ανομία μέσα στη χώρα. Λοιπόν, εξανά, το εξανά, επαναλαμβάνω, το επαναλαμβάνω λοιπόν κυρία Μπουσδοκού ότι ε, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν συγκεκριμένη η προοπτική και την, αυτό το οποίο είχαμε δώσει δώσαμε τη μάχη εντός της Ευρώπης. Είναι ασαφής η απάντηση αυτή την οποία έχω δώσει. Η Νέα δραχμή υπήρχε σε κάποιο πλάνο. Η νέα δραχμή. Υπήρχε σε κάποιο πλάνο. A, B, C, δεν ξέρω αυτοί εγώ τι εγώ Αυτοί οι οποίοι τα λένε να φέρουν και το σχέδιο. Εμείς δεν είχαμε τέτοια προπτική και δεν υπήρχε, ήμασταν σαφείς στο τι είχαμε επιλέξει. Και αυτοί οι οποίοι λοιπόν τα βγάζουν αυτή τη στιγμή δεν φέρουν και το αποτέλεσμα ή την προπτική που θα δίνονταν μέσα αυτό που ήταν καταστροφική. Ε, σαφής. Και θα σου πω γιατί. Στο Brexit τώρα στην Γερμανία, στην Αγγλία, που δεν είναι εντό τη Ευρωζώνη η Αγγλία, με το ότι θα βγει από την Ευρώπη 10% μείωση του ΑΕΠ. Γι' αυτό οι μεγάλοι ηγέτε, οι οποίοι ήταν για το, εναντίον τη παραμονή στην Ευρωζώνη, παρετούνται ο ένα μετά τον άλλον. Αυτή είναι η πολιτική απέναντι στι κοινωνίε και στου λαού. Αλλά εξυπηρετούν και συμφέροντα με αυτή την Μάλιστα. ιστορία. Κύριε Τσιάρα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Αν πρέπει να κάνω μια